κάνει και φέμισα, αλήθεια. Γεια σας, κουτσουνάκια μου! Καλώς ήρθατε! Γεια σας, λοκόπεδα όμορφα! Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή τσαγκαροδευτέρα. Πόσο στιγμός έχουμε, χρόνια πολλά στο Δημήτρη! Χρόνια πολλά στη Δήμητρα! Χρόνια πολλά στο Δήμο... Όχι, από το Δημοσθένης βγαίνει αυτό. Χρόνια πολλά στο... στη Μιμή, στο Μίμη και σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα, γιορτάζει η μισή Ελλάδα σήμερα. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη με τον Άγιο Δημήτριο, τον Πολιούχο. Χρόνια πολλά σε όλη τη Σαλόνικα, λοιπόν. Εδώ είμαστε, ένα ακόμα Loca Report είναι για εσάς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άιντε, πάμε να δούμε τι θα ξημερώσει, τι θα μας φέξει αυτή την εβδομάδα. Θα σας πληροφορήσω πολύ λίγο ευθύς αμέσως για τον καιρό, αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω ότι, παιδιά, ήρθε ο Afrojack, έγινε ποιος τι έκανε, τι καμός, δηλαδή, πραγματικά, πάρα πολλοίς κόσμος συγκεντρώθηκε εκεί στο Gazi Music Hall, που ήρθε να παίξει εδώ πέρα ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίου φήμης DJs, producer και παραγωγούς στην Ελλάδα μας, ο Afrojack. Οι εντυπώσεις που του άφησαν ήταν οι καλύτερες. Πραγματικά το Mad Radio 106,2 έκανε τρομερή δουλειά και το καταευχαριστηθήκαμε όλοι. Συγχαρητήρια να πούμε σε όλους σε αυτή τη πετυχημένη διοργάνωση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε να απολαύσουμε ένα τόσο μεγάλο DJ από κοντά, 8ος στο top 100 όλων των DJs στο χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης, μιας και που λέω έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα και χαρμόσυνα, θέλω να σας πω και έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο application. Τώρα παίζεις, τρέχεις και η ΟΠΑΠ προσφέρει στην ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων Αγία Σοφία και Αγλαίας Κυριακού μέσω του application Διαδρομή Προσφοράς. Να σας πω ότι δίνεται σε όλους η ευκαιρία να παίξουν, να τρέξουν αλλά και να προσφέρουν σε αυτό εδώ το πάρα πολύ σημαντικό έργο. Κάθε εβδομάδα σε περιμένουν λοιπόν δύο προσκλήσεις. Quiz, όπου θα πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις ή του τρεξίματος και αυξάνεις την προσφορά στην ανακαίνιση αυτών των παιδιατρικών νοσοκομείων από 1 έως 20 ευρώ. Κατέβασε και εσύ το application άμα θέλεις να βοηθήσεις. Λοιπόν! Τι καιρό θα κάνει, φιλενάδα μου, σήμερα, ξέρεις ή δεν ξέρεις, πρέπει να μάθεις, θα τα πω και στην νοηματική. Πολλές βροχές, περίμενε, πολλές βροχές θα σημειωθούν όλες αυτές τις ημέρες, όλες όμως θα το κάνω και χορευτικό. Και αρκουδάκι, λοιπόν, περίμενε, θα κάνω ότι μιλάει το αρκουδάκι. Λοιπόν, παιδιά, έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει όλες αυτές. Τι! Γιατί δεν είναι σαν να μιλάει. Περίμενε. Λοιπόν, παιδιά, έχετε πάρει χαμπάρι. Έχετε πάρει χαμπάρι. Τι θα γίνει όλες αυτές τις ημέρες, Ο καιρός άλλαξε. Ο καιρός χάλασε. Αλλά μην απελπίζεστε, γιατί σήμερα έχει πάρα πολύ καλή ημέρα. Σήμερα το πρωί έβγαλε λιακάδα. Σήμερα τη Δευτέρα και έτσι θα μας πάει ο καιρός. Λοιπόν, αλλά για να μην μιλάει καρκουδάκι, να μιλάμε με ντοκουμέντα και στοιχεία, διότι εδώ πέρα έχουμε ολόκληρη αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Μετά τις βροχές και τις καταιγίδες έρχεται καλοκαιρία. Η πρόγνωση του καιρού λοιπόν για σήμερα Δευτέρα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι η εξής. Καλοκαίρι θα έχουμε σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με βόρειους ανέμους να πλέουν στο Αιγαίο, οι οποίοι θα έχουν ένταση έως και 7 ποφόρια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με λίγες εξαιρέσεις και που θα έχουμε λίγες, πολύ λίγες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πλέουν 4 με 5 ποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τους 13 έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ουράκι μου, κατουργέσαι ή χορεύεις το τραγουδάκι μας το ωραίο. Χορεύεις, σ' αρέσει ουρί μου. Σήμερα το ουρί είναι εξαφανισμένο γιατί έχει τα λεμά του και αυτό όπως τα είχα εγώ την προηγούμενη ημέρα. Την προηγούμενη μέρα λέω, την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, στην υπόλοιπη χώρα, στη Μακεδονία,
7 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στεράδα αλλά και την Πελοπόννησο από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη 15 έως 21. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δίνω το πρώτο μου break και έρχομαι εδώ σε πολύ πολύ λίγο με την πολιτική επικαιρότητα. Δώσ' το! Πω, τι πλάνα είναι αυτά που κάνει το ουρί σήμερα. Εγώ τα βλέπω θολά ή είναι θολά τα πλάνα? Μάλλον εγώ τα βλέπω. Εγώ, πρέπει να πάω να φτιάξω να αριθμίσω αυτό το πράγμα, παιδιά, με τη μοιοπία μου. Δηλαδή δεν γίνεται. Θα σκοτώσω κανένα άνθρωπο. Καμιά αγριούλα κακόμερη στο δρόμο. Λοιπόν, καμιά γάτα. Τώρα βλέπω εγώ θολά, όχι, Εγώ βλέπω θολά. Παιδιά, δεν βλέπω τίποτα. Ειλικρινά σας μιλάω στο monitor. Τίποτα. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, θέλω να σας πω ότι επίσης με πάρα πολύ επιτυχία ολοκληρώθηκε και αυτές τις ημέρες το Fashion Week. Είναι ακόμα. 4 μέρες. Είναι ακόμα. Σήμερα τελειώνει. Σήμερα λοιπόν τελειώνει το Fashion Week. Θέλω να σας πω ότι το MAD ήταν εκεί πέρα. Ήταν εκεί πέρα. Την πρώτη ημέρα του Fashion Week, γιατί δεν γίνεται να λείπω πουθενά. Περπάτησα κι εγώ στο catwalk. Εδώ να είμαι! Αυτή είμαι! Όχι, δεν είναι αυτό. Να με, παιδιά, πάρα πολύ ωραία ήταν στο Fashion Week. Ήρθε και το ουρί, με απόλαυσε και το ουρί. Με είδες, ουράκι μου. Με είδες, αγάπη μου. Σ' άρεσε. Αλήθεια, λες. Πήρες καλά πλάνα. Πήρες μόνο εμένα. Τι σημαίνει δεν με είδες πουθενά? Δεν σε είχα πληρώσει να μου κάνεις τα καλύτερα πλάνα? Φέρε μου πίσω τα 50 ευρώ που σου δώσα. Φέρε μου πίσω τα 50 ευρώ. Παιδιά, θα γίνει μακελιό, Θα μας γράψουν οι εφημερίδες, Ουρί, δεν σου είχα πει να πάρεις μόνο εμένα πρώτη μουρή στο καβούρι? Δεν ήταν όλες ξανθιές. Μπορεί να ήταν μισές ξανθιές, αλλά εγώ ξεχώριζα. Θα σου πετάξω ένα κουκλί τώρα, Περιμένε. Παιδιά, μισό λεπτό σας παρακαλώ, Έχω να του πετάξω κάτι και έρχομαι. Τώρα. Τι? Αλήθεια. Ναι. Πάρτο! Για να μάθεις. Για να μάθεις, Ουρί. Θέλω τα 50 ευρώ μου πίσω. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, σταματάω τη φλιαρία. Σήμερα θέλετε είδηση πολιτική που να εμπεριέχει κουτσομπολιό με μηνύματα. Ποιος έστειλε μηνύματα σε ποιον, τι ακριβώς έχει γίνει, ποιοι... Ναι, ποιοι ήτανε κολλητοί. Πω, έχω πολύ μεγάλα χέρια, αλήθεια είναι. Λοιπόν, ποιοι ήτανε κολλητοί και τώρα δεν είναι. Ποιος έστελνε μηνύματα σε ποιον και ποιος απειλούσε ποιον. Έχει γίνει ποιος τι κάνει τι καμός. Θέλετε να πάω αυτή την είδηση ή θέλετε να πω την είδηση όπου έδωσε άδεια ο Τσίπρας για να γίνει ένας καταβλισμός κάπου σε κάποια περιοχή όπου θα φιλοξενήσει 50.000 μετανάστες. 50.000 θα φιλοξενήσει όντως. Τι νομίζεις, 50.000 μετανάστες και θα γίνει καταβλισμός. Θέλεις να σε ενημερώσω για αυτή την είδηση ή θέλεις να σου πω για το κουτσοπολιό με τον Καμένο και τον Γιανακόπουλο? Θες κουτσομπολιό, Γιανακό? Ακούστε γιατί η είδηση είναι σοβαρή, παιδιά, Αυτοί παλιά ήταν κολλητοί και στέλνανε μηνύματα ο ένας τον άλλον και αγαπιόντουσαν πολύ. Αλλά κάτι έγινε και τώρα απειλεί ο ένας τον άλλον για δημόσια διαπόμπευση. Πώς τα λέω έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δω που το έχω βρει την είδηση. Μισό λεπτάκι, περιμένετε, κουτσουνάκια μου. Περιμένετε, τι να κάνετε κι εσείς με εμένα που έχετε μπλέξει. Λοιπόν, δεν έχει... Όχι, άλλη διάβαση. Ένα λεπτό, περιμένετε, έτσι. Περιμένετε, παιδιά. Μισό λεπτό. Να το, εδώ είναι. Λοιπόν, η σύγκρουση Καμένου Γιανακόπουλου. Να σας δείξω και τη φωτογραφία για να δείτε ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Πού τους ξέρετε και τους δύο? Δείξε εδώ, Ουρί μου, πρώτο πλάνο. Ο Γιανακόπουλος εδώ πέρα πολύ κομμένος δεν είναι? Ρε εσύ,
Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν σου θυμίζει λίγο τον Αλ Πατσίνο ή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον Αλ Πατσίνο στον Ονό. Ναι. Ε, δεν σου το θυμίζει λίγο έτσι, αλλά εννοώ ρε παιδί μου σαν Italian... Italian boy, θα το πω. Σταμάτα. Λοιπόν, αυτά που θα σας πω είναι δηλώσεις του μεν και του δε. Ο Καμένος μπήκε στη Βουλή και δήλωσε το εξής. Θα πρέπει να μάθουν αυτοί οι κύριοι ότι οι εποχές τελείωσαν που ο μπαμπάς τους έπαιρνε το αστυνομικό τμήμα για να μην τους αφήσουν ελεύθερους όταν τους έπιανε με τις... στην τσέπη, στα πάρτι της Μικόνου. Και ο Γιανακόπουλος η απάντησή του. Ποιος θα περίμενε ότι και αυτός τελικά θα στηνόταν στα τέσσερα και γλύφοντας εκεί που έφτυνε θα έβαζε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε ένα ακόμη μνημόνιο, το βαθύτερο και το σκληρότερο. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει κόντρα με ανεξέλεκτες διαστάσεις λόγω και της ιδιοσυγκρασίας των δύο ανδρών. Ξέσπασε λοιπόν μεταξύ του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων αυτή η κόντρα και του Υπουργού της Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου και του ιδιοκτήτη της Vianex καθώς και αρκετών μέσων μαζικής ενημέρωσης κυρίως στο χώρο του διαδικτύου του κύριου Δημήτρη Γιανακόπουλου. Αφορμή αποτέλεσαν οι σοβαρότατες καταγγελίες του Πάνου Καμένου από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο που αφορά τις τηλεοπτικές άδειες. Παραθέτουμε ολόκληρη την ομιλία να σας πω. Εντάξει, τώρα έχει μια ολόκληρη τεράστια ομιλία του κυρίου Καμένου. Προχωράω λοιπόν παρακάτω, κλείνοντας με αυτό. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Τετελεσμένο αδίκημα κακουργηματικής εκβίασης, ο κύριος Παύλος Γιανακόπουλος είναι ένας έντιμος επιχειρηματίας από τους καλύτερους φαρμακοβιομήχανους της χώρας. Δεν μπορεί κανείς να του προσάψει τίποτα με προσφορά στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε. Έγινε ποιος τι κάνει τι καμός μεταξύ των δύο ανδρών και άντε τώρα βγάλει εσύ άκρη. Και άντε τώρα εσύ να πιστέψεις ποιον, τον κύριο Γιανακόπουλο ή να πιστέψεις τον κύριο Καμένο. Δεν λέω τίποτα άλλο, η ιστορία θα δείξει. Εγώ σας λέω ότι γίνονται κόντρες, ότι πέφτουν μηνύσεις και ότι μηνύσεις μάλλον θα πέσουν. Εμείς δεν θα σχολιάσουμε τίποτα άλλο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Δίνω ένα break και έρχομαι με έρευνα. Κόλαφος η έρευνά μου σήμερα. Κόλαφος. Τώρα δείξε το μάτι. Τώρα δείξε τη μύτη μου. Τι περίεργη έρευνα σας έχω σήμερα. Σήμερα θα μάθουμε πράγματα. Πολλά πράγματα. Και θα δούμε αν ανήκετε σε αυτό το 2% τον ανθρώπο που λύνει αυτό το γρίφο που θα σας πω. Ουρί, είσαι έτοιμο, γιατί εσύ θα το λύσεις το γρίφο. Αν μπορείς δηλαδή, αν ανήκεις αυτό το 2%, που σιγά μην ανήκεις, γιατί δεν σε βλέπει και πολύ. Άνοιξε το μικροφωνό σου. Το έχεις ανοιχτό. Εγώ θα διαβάσω αυτό το γρίφο και άμα θέλετε, και εσείς που είστε από το σπίτι, συλλογιστείτε και απαντήστε. Αυτός είναι ένας από τους πιο γνωστούς γρίφους στην ιστορία. Λέγεται ότι τον επινόησε ο ίδιος ο Αϊνστάιν μία δεκαετία περίπου πριν πεθάνει. Λέγεται μάλιστα ότι μόνο το 2% του πληθυσμού της γης μπορεί να τον λύσει. Ακούστε το γρίφο. Σε ένα δρόμο υπάρχουν 5 σπίτια. 5 διαφορετικών χρωμάτων, οκ. Okay? Σε κάθε σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας. Οι 5 ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού. Καπνίζουν μια συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών. Σημειώστε. Ο Βρετανός μένει στο κόκκινο σπίτι. Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο. Ο Δανός πίνει τσάι. Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ. Αυτός που καπνίζει κάποια μάρκα εκτρέφει πουλιά. Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού μία άλλη μάρκα. Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
Ο Νορβηγός μένει στο πρώτο σπίτι. Αυτός που καπνίζει κάποια άλλη μάρκα μένει δίπλα σε αυτόν που έχει γάτες. Αυτός που έχει άλογο μένει δίπλα σε αυτόν που έχει τους σκύλους. Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι. Και η ερώτηση είναι ποιος έχει το ψάρι. Τα σημειώσατε? Ναι. Προσπάθησε να λύσεις και εσύ το γρίφο. Ποιος έχει το ψάρι? Είναι ένας Νορβηγός, ένας Γερμανός, ένας Σουηδός, ένας Βρετανός και ο άλλος τι είναι, τον έχασα. Σουηδός, Βρετανός, Νορβηγός, εγώ πάντως δεν μπορώ να το λύσω με τίποτα, παιδιά. Ναι, ένας Νορβηγός, ένας Γερμανός, ένας Σουηδός, ένας Βρετανός και τον άλλο δεν μας το λέει. Μάλλον θα είναι ο Έλληνας, αυτός που κερδίζει σε όλα τα ανέκδοτα. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν το σημειώσατε, αυτό το γρίφο. Εμένα δεν πάει το μυαλό μου. Πάντως, να σας πω, στο πρώτο σπίτι είναι κίτρινο, μένει ο Νορβηγός, αυτό που πίνει είναι νερό, καπνίζει μια συγκεκριμένη μάρκα και έχει γάτες. Ή ο Σουηδός ή ο Γερμανός είναι, το λυσές. Ναι, κι όμως είναι ο Σουηδός ή ο Γερμανός. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ να το αναλύσω το γρίφο, δεν μπορώ να σας πω την απάντηση, γιατί πραγματικά δεν τη λέει και δεν την έχω. Δηλαδή δεν είμαι ικανή να τη λύσω, είμαι τόσο χαζή. Άμα θέλετε πάντως εσείς να τη βρείτε, μπορείτε να μπείτε σε ένα site στο Newsit, από εκεί που την πήρα, και να προσπαθήσετε να τη λύσετε και να βρείτε τη λύση. Γιατί, παιδιά, εγώ να σας πω κάτι, μπλέχτηκα. Μπέρδεψα τα μπούτια μου, δεν κατάλαβα ποια είναι η ερώτηση και ποια είναι η απάντηση. Εσύ το βρήκες ή μπερδεύτηκες κι εσύ, μπερδεύτηκες, ε? Μήπως να δώσω ένα break, γιατί έκαψα όλα μου τα εγκεφαλικά κύτταρα. Ένα γρίφο πήγα να πω και αυτόν τον είπα. Άστα να πάνε. Δώσω ένα break και ερχόμαστε. Τι εκπομπάρα είναι αυτή! Τι πλάνα είναι αυτά που κάνει το ρίμου! Διαστημικά πλάνα λοιπόν. Επιστρέψαμε, κουτσουνάκια, και φτάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ενότητα. Σας υπόσχομαι ότι μία από αυτές τις ημέρες θα σας λύσω ένα γιατί. Ένα γιατί που ταλανίζει την ιστορία. Ένα γιατί που ίσως έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Ένα γιατί που σε παιδεύει. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να στο λύσω. Αλλά δεν θα γίνει σήμερα, γιατί σήμερα είπα αυτόν τον γρίφο και τον αποτελείωσα. Λοιπόν, αλλά να σας πω κάτι που ξέρω πολύ καλά και που πρέπει να μάθετε κι εσείς, είναι ότι τώρα παίζεις, τρέχεις και η ΟΠΑΠ θα προσφέρει στην ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων Αγία Σοφία και Αγλαΐας Κυριακού μέσω του καινούργιου application, μέσω του application Διαδρομή Προσφοράς, όπου δίνεται σε όλους η ευκαιρία να συμμετάσχουν αλλά και να χαρίσουν από 1 έως 20 ευρώ, μέχρι 20 ευρώ λοιπόν, σε αυτό το σπουδαίο έργο, σε αυτό το σπουδαιό έργο. Κάθε εβδομάδα λοιπόν σε περιμένουν δύο προκλήσεις. Δευτέρα πρόκληση quiz, Παρασκευή προκλήσεις τρεξίματος. Μπορείς και εσύ να συνεισφέρεις, πραγματικά μπες να κατεβάσεις αυτό το απλικασιό και να βοηθήσεις. Λοιπόν, χάλασε. Έφυγα για την αθλητική μου ενημέρωση. Για να μην λένε τίποτα παοκτσίδες ότι εδώ πέρα είμαστε εμείς φιλικά διακείμενοι προς κάποια ομάδα, προς τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚΑΡΑ, που εντάξει, η ΑΕΚΑΡΑ το ξέρουμε, είναι η σπουδαιότερη ομάδα όλων των εποχών, αλλά τέλος πάντων δεν λέμε εμείς, δεν είμαστε φιλικά διακείμενοι προς κάποια ομάδα, απλά λέμε την αλήθεια. Να σας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, έχω αίτηση για τον ΠΑΟΚ σήμερα, η ομάδα που ορίζει πάντα το ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα τέλειο 60 λεπτό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έχασε ο Παναθηναϊκός, από ό,τι μπορώ να συμπεράνω. Γιατί πολύ απλά, λέει, είναι δουλεμένος από το Τούντορ για να το κάνει. Ποιος είναι ο Τούντορ? Είναι ο προπονητής τους προφανώς, έτσι. Πολλοί λένε ότι στο διάστημα 15-60 ο δικέφαλος, για μισό δηλαδή μάτς, έκανε απέναντι στο Τριφύλι το καλύτερο φετινό παιχνίδι του. Πού παίζανε, στη Θεσσαλονίκη ή εδώ κάτω?
Α, Σαλονίκη, μάλιστα. Πέτυχε 3 γκολ και το κυριότερο λέει έβγαλε Ωφμπεργκ και Καρέλι. Ποιος είναι ο Ωφμπεργκ? Ωφμπεργκ. Ποιος είναι ο Ωφμπεργκ, καινούριος? Μάλιστα. Και ο Καρέλις. Μάλιστα. Φαίνεται, γι' αυτό δεν μπορούσε να περπατήσει μάλλον. Μισή φάση δεν έκανε ο Παναθηναϊκός μέχρι που πέρασε στο γήπεδο ο Κλωναρίδης. Ο Αντίλογος λέει ότι ήταν ένα από τα συνηθισμένα του παιχνίδια, όπως ακριβώς σημειώνει... Ο Αντίλογος είναι ο Αντίλογος, ρε. Όμως ακριβώς σημειώνει και στο Match Report της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην επίσημη ιστοσελίδα της, ο ΠΑΟΚ του Τούντορ είναι μια ομάδα που δείχνει να έχει την τάση να κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Τι ωραίο λογοπαίγνιο είναι αυτό. Γιατί φέτος διαθέτει πλουραλισμό επιλογών στις μεταβιβάσεις, γιατί μπορεί με χαρακτηριστική... Έχασε από τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, όντως. Πόσο έχασε? 2-0. Ναι, αλλά κέρδισε τον Παναθηναϊκό όμως. Πόσο τον κέρδισε, 3-0. Πόσο ήρθε το 3-1. Πώς το έπαθε αυτό ο Παναθηναϊκός? Δεν ήταν η καλή μέρα του Παναθηναϊκού, νομίζω. Χτες παίζανε, χτες. Ποιος τα έβαλε τα γκολάκια, είπαμε. Ο Τούντορ. Όχι, ο Τούντορ είναι ο προπονητής. Το θετικό για τη φετινή ομάδα είναι ότι μπορεί ακόμη και στις κακές βραδιές, όπως τις χτεσινές, όπως συνέβη λέει στα Γιάννηνα και στο Καφτατζόγλιο, να είναι αυτή που ορίζει το ρυθμό στο γήπεδο. Επίσης το θετικό για τον ΠΑΟΚ που χτίζει, λέει, από τον Κροάτι, χτίζεται από τον Κροάτι προπονητή του, είναι ότι οι περισσότερες τελικές προσπάθειες, η κατοχή λέει και τα περισσότερα τρεξίματα και η επικράτηση στις προσωπικές μονομαχίες δεν τονίζεται μόνο μετά από νίκες, αλλά φαίνεται στο γήπεδο, ακόμη και όταν το τελικό αποτέλεσμα στο τέλος της βραδιάς έχει στραβώσει για αυτόν. Μάλιστα. Ένα συγχαρητήρα να πούμε στον ΠΑΟΚ, όπου νίκησε με 3-1 τον Παναθηναϊκό, επικράτησε στο χτεσινό ματσάκι. Να πούμε συγχαρητήρα και ότι ο Παναθηναϊκός μένει πίσω έναν αγώνα. Αφού έχασε, δεν μένει πίσω έναν αγώνα και προπορεύεται ο Ολυμπιακός? Ποιος είναι πρώτος πάλι, ο Ολυμπιακός? Άι, παρατήστε με ρε παιδιά, τόσα χρόνια δηλαδή. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Έχω δει ρε πρωτάθλημα. Ρε. Έχω δει ρε πρωτάθλημα. Δεν θυμάσαι. Το πρωτάθλημα πότε ήτανε? Επί Ντούσαν Μπάγεβιτς. Δεν είχαμε πάρει το άθλημα τότε. Το 76. Το 76 είχες γεννηθεί εσύ ρε, που δεν θυμάσαι καν. Αυτό που σου λέω εγώ. Ποιο 76. Το παιδιά. Σταφιδιασμένη εγώ. Τώρα δεν θα γίνει. Κουτσουνάκια, σας αφήνω γρήγορα, γιατί έχω να πάω να δώσω και ένα χέρι ξύλο. Τα λέμε αύριο στις 2 η ώρα. Εντάξει, άντε, φιλάκια πολλά. Τώρα θα δει. Εμένα γριά. Με είπε γριά.